Οκτώβριο του 2015 και βρίσκομαι στο Καπιτόλιο και δεσπόζει η σκάλα Κορντονάτα, έτσι λέγεται, έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί το μεσαίωνα που οδηγεί επάνω στην πλατεία του Καπιτολίου και στο τέλος της αρχής της πλατείας δεσπόζουν αυτά τα δύο κολοσσία γάλματα των Διοσκούρων, των παιδιών του Δία, του Κάστορα και του Πολυδεύκη. Τα γάλματα είναι από την αρχαιότητα, 1ος αιώνας π.Χ. και τα βρήκαν στο σημείο αυτό, τα συναρμολογήσανε και τα στήσανε κατά την αναγέννηση. Η πλατεία έχει σχεδιαστεί από τον μεγάλο Μιχαηλάγγελο το 1536 και η εκτέλεση άρχισε το 1546, αλλά με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Στο σημείο που βρίσκονται τα γιγάντια γάλματα φαίνεται και το κάτω μέρος της πλατείας. Τα γάλματα έχουν περί τα 6 μέτρα ύψος, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Ο Κάστορας είναι ο θνητός από την Λίδα και ο Πολυδεύκης είναι ο αθάνατος που προέρχεται από τον Δία και τη Λίδα, ο Κάστορας ο θνητός και ο Πολυδεύκης ο αθάνατος, τα γιγάντια γάλματα που δεσπόζουν στην πλατεία του Καπιτολίου της Ρώμης. Είναι η αδελφή της ωραίας Ελένης, τα αδέρφια της ωραίας Ελένης, και η αδελφή τους είναι και η περίφημη Κλήτε Μίστρα. Φαίνονται τα αγάλματα των Διοσκούρων, όπως είπα είναι 6 μέτρα ύψος και ήταν κομμάτια και τα συναρμολογήσανε κατά την αναγέννηση. Είναι πάρα πολύ όμορφα σε μεγάλα βάθρα και στην πλατεία του Καπιτολίου όπως την έχει σχεδιάσει ο Μιχαηλάγγελος. Εδώ πάλι φαίνεται το άγαλμα του Κάστορα. Δεξιά και αριστερά, όπως είδαμε την πλατεία, είναι του Πολυδεύκη. Ο Κάστορας ήταν και ο στρατιωτικός βοηθός και θεός των στρατιωτών της Σπάρτης, καθώς όταν οι Σπαρτιάτες ορμούσαν σε μάχες, μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Πλούταρχος ιδίως, ότι αντιχούσε ο Καστόριος ρυθμός. Χτυπούσαν έναν ρυθμό με τύμπανα και με σάλπιγγες οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, τον οποίο το λέγανε Καστόριο ρυθμό, προς τιμή του Κάστορος, των γιών του Δία, και εδώ είναι ολόκληρη η πλατεία σχεδιασμένη από τον Μιχαηλάγγελο, και αυτό το μεγάλο κτίριο στο μέτωπο της πλατείας είναι το Παλάτσο Σενατόρι, το οποίο χτίστηκε τον 12ο αιώνα με πολλές μεταλλαγές ανά τους αιώνες. Σενάτο ήταν η σύγκλητος στην αρχαία Ρώμη και κατά το Μεσαίωνα ήταν και η σύγκλητος της Ρώμης. Στο κέντρο της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Μάρκου Αυρίλιου, αυτοκράτορας της Ρώμης, το 161 έως το 180 μετά Χριστό ήταν αυτοκράτορας ο Μάρκος Αυρίλιος. Το άγαλμα το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι βέβαια αντίγραφο, λόγω φθοράς είναι μέσα στα μουσεία του Καπιτολίου, και δεξιά και αριστερά είναι, αριστερά όπως κοιτάμε την πλατεία, το Παλάτσο Νουόβο 1655-17ο αιώνας και αριστερά το Παλάτσο Κονσερβατόρι 1540. Πάλι βλέπουμε το όμορφο έφυπο άγαλμα του Μάρκου Αυρίλιου, το οποίο είναι από την αρχαιότητα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αντίγραφο, λόγω της φθοράς το έχουν βάλει μέσα στα μουσεία του Βατικανού, και τα δύο κτίρια δεξιά και αριστερά είναι μουσεία, τα μουσεία του Καπιτολίου, και στο μέτωπο το μεγάλο κτίριο το οποίο βλέπουμε είναι το Δημαρχείο της Ρώμης και λέγεται και Παλάτσο Σενατόρι, διότι κατά το Μεσαίωνα ήταν η σύγκλητος της Ρώμης. Από ό,τι φαίνεται η Ρώμη είχε δημοκρατία και στα χρόνια του Μεσαίωνα. Εδώ είναι η Λίκαινα με τον Ρώμα και με τον Ρωμίλο, και αυτό είναι το περίφημο ανάκτορο Παλάτσο Σενατόρι. Το διακοσμούν αγάλματα στην είσοδό του η Αθηνά ως προστάτηδα, και δεξιά και υπάρχει κρίνη, η θεά Αθηνά ως προστάτηδα της Ρώμης βαστάει στο δεξί χέρι ακόντιο και σφαίρα στο αριστερό, και κάτω είναι και κρίνη και συντριβάνι, και δεξιά και αριστερά είναι οι προσωποποιήσεις των δύο ποταμών του Νείλου και του Τίβερη. Όπως φαίνεται ολόκληρο το συγκρότημα, η δε ράμπα και η σκάλα είναι σχεδιασμένες από το Μιχαηλάγγελο και εκτελέστηκαν λίγο πιο αργότερα, και εδώ είναι οι μεγάλες προσωποποιήσεις των ποταμίων θεών του Τίβερη, της Ρώμης και του Νείλου
της Αιγύπτου. Πάλι φαίνεται οι προσωποποιήσεις και βαστά και το χέρι του και το κέρας της Αμάρθειας, το οποίο θέλει να δείξει την αυθονία η οποία επικρατούσε στη Ρώμη, και εδώ φαίνεται ολόκληρη η πλατεία του Καπιτολίου με τους τουρίστες, και όπως είπα αριστερά είναι το Παλάτσο Νουόβο και δεξιά το Παλάτσο Κονσερβατόρι, και εδώ είναι το Κυρινάλιο Μέγαρο στη Ρώμη, η προεδρική κατοικία, και ξανά πάλι υπάρχουν τα μεγάλα γιγαντιαία γάλματα των Κάστορα και Πολυδεύκη, και αυτά την αρχαιότητα, και αυτά είναι περί τα 6 μέτρα ύψος, και υπάρχει και ένας οβελίσκος, και εδώ είναι και το προεδρικό μέγαρο της Ρώμης, και εδώ είναι και η φρουρά έξω από το Κυρουνάλιο μέγαρο, πάλι τα γιγάντια ρωμαϊκά αγάλματα του Κάστορα και του Πολυδεύκη, η αδελφή της ωραίας Ελένης, και είναι και προστάτες της Ρώμης οι Διόσκουροι. Εδώ φαίνονται, γινόταν κάποια συντήρηση στο έργο τέχνης και δεν μπορούσε να το πάρω καλά, το συντριβάνι δεν λειτουργούσε, και φαίνονται και οι σκαλοσιές Κάστορας και Πολυδεύκης, ο Κάστορας ο Θνητός και ο Πολυδεύκης ο Αθάνατος, όπως φαίνονται στη Ρώμη Οκτώβριο του 2015.